Χρήστο, καταρχάς καλή σεζόν. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι το προσδοκόμενο, η ισοπαλία με την Ξάνθη εντός έδρας. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Περιμέναμε πιο πολλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Φυσικά ήταν ο αντίπαλος, μας πίεσε πάρα πολύ. Και έτσι κατάφερε και έβαλε και ένα γκολ. Δεν περιμέναμε πιο πολλά όλοι να αποδώσουμε. Σαν πρώτο παιχνίδι θέλαμε να δείξουμε πιο πολλά. Αλλά δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Ήταν πολύ καλή ομάδα, Ξάνθη, στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά. Πέτυχε το πρώτο τέρμα τη σεζόν με την ομάδα. Ποια είναι τα συναισθήματά σου για αυτό το γκολ, αλλά και ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι τη νέα περίοδο που ξεκινάει από σήμερα? Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το πρώτο γκολ τη ομάδα. Αλλά απ' την άλλη, εκεί δεν είμαι χαρούμενος. Επειδή δεν καταφέραμε να κερδίσουμε σήμερα. Στόχος μας είναι η βελτίωση όλων μας. Και έτσι με τη σειρά να κερδίζουμε τα παιχνίδια όσο μπορούμε. Ένας μεγάλος παράγοντας είναι η τύχη. Σήμερα ήμασταν και λίγο άτυχοι. Είχαμε 2-3 φάσεις, 2 δοκάρια. Δεν μας ήθελε. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και να είναι καλύτερα και με την ευκαιρία να συνεχίσουμε για να πάμε στην πρώτη ομάδα. Πιστεύω όλων των παιχτών της ομάδας μου, όλων των παιχτών να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Είδαμε την ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, πολλούς νέους παίκτες που ήρθαν. Πόσο εύκολο είναι να αφομοιωθούν αυτά τα νέα παιδιά? Κάποια παιδιά φύγανε, κάποια παιδιά ήρθανε. Πόσο εύκολο είναι να παρουσιάσετε ένα οργανωμένο σύνολο από την αρχή της σεζόν? Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά όλη την προετοιμασία. Πιστεύω θα είναι εύκολο. Αν και νομίζω φάνηκε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όπως σας είπα και πριν. Γι' αυτό δεν φάνηκε τόσο πολύ. Ελπίζω και πιστεύω πως στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε πολύ καλύτεροι.